Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου Ενδυνάμωση των Διαπεριφερειακών Κοινωνικών Επιχειρήσεων, με ακρονίμιο IC του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, διοργανώνει στις 9 Σεπτεμβρίου το τελικό συνέδριο του έργου στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου στην Κομοτηνή. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν οι εταίροι του έργου από Ελλάδα και Βουλγαρία, εκπρόσωποι από τοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου. Βασικά αποτελέσματα του έργου είναι η δημιουργία δύο δομών στήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τη λειτουργία αυτών των δομών, η επιμόρφωση του προσωπικού και η διακρατική δικτύωση μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων για την ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site του έργου icpavlainterreg.eu, καθώς επίσης και το site της Περιφέρειας. Μοιραζόμαστε τη γνώση. Αναπτυσσόμαστε μαζί. Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. Συνεργαζόμαστε, δρούμε μαζί και όλοι κερδίζουμε. Συμβαίνουν λοιπόν σε ζωντανές εκπομπές και αυτά. Μία οπή να πας παραδίπλα, το βίσμα. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Μικρό το κακό για λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Ήταν μια απλή κίνηση. Λοιπόν, εδώ συμβαίνουν μια λάθος κίνηση να κάνει, συμβαίνουν πολύ πολύ τραγικότερα πράγματα. Πόσο μάλλον ένας ήχος από μια κονσόλα για μερικά δευτερόλεπτα που δεν ακουγόταν. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με την εκπομπή Πρώτο Θέμα. Καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 10 μέχρι τις 12. Για όσους, βάση περιπτώσει, επιθυμείτε, το τηλέφωνο είναι γνωστό, το βλέπετε στο κάτω μέρος οθόνης σας, η σελίδα του Πρώτο Θέμα είναι ανοιχτή. Για οτιδήποτε πρόβλημα μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς για την επίλυσή του. Δεν είμαστε για όλα τα θέματα, αλλά κάνουμε προσπάθεια. Το πρόβλημα με το φωτισμό και στο κλειστό της Καλαμίτσας Αλεξάνδρα Δήμογλου, που υπήρχε έτσι ένα σκοτάδι, αποκαταστάθηκε. Το αίτημα της μικρής Λιδίας που μας βρήκε στο δρόμο έγινε. Και βέβαια δεν παραλείπουμε ποτέ να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που αμέσως έσπευσαν να αποκαταστήσουν αυτό το πρόβλημα. Και ιδιαίτερα στον καλό μου φίλο τον Ηλία τον Τζαγκαλίδη, ο οποίος πραγματικά ανταποκρίνεται άμεσα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τα παιδιά τώρα πλέον εκεί στη Καλαμίτσα τουλάχιστον δεν φοβούνται με το σκοτάδι και τα δέσποτα που υπάρχουν εκεί τριγύρω. Και πώς μπορείς να αρνηθείς σε ένα παιδί όταν σου υποβάλλει ένα τόσο απλό αίτημα. Και έτσι λοιπόν χαιρόμαστε που αποκαταστάθηκε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις έτσι που αφορούν και την περιοχή αλλά και το υπόλοιπο κομμάτι της χώρας. Ο Ερντογάν χορεύει το χορό του, όχι του Ζαλόγκου, ναι, αλλά μπορεί να το χορέψει και αυτό. Στοχοποιεί το Καστελόριζο στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε χτες και κράτησε 4 ώρες στην Τουρκία. Απειλεί να ενεργοποιήσει το στρατό. Βρυχάτε, ξαναβρυχάτε. Αυτοί που τα έβαλαν με την Τουρκία πλήρωσαν το τίμημα και δεν ξέρω τι άλλο. Και άι να μην πω καμιά κουβέντα αυτή που λέτε εσείς εκεί στην Τουρκία και την ξέρουμε κι εμείς. Άι, ναι, αλλά είναι και βρισιά να πούμε. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε, αλλά περίπου αυτό εννοεί. Γιατί μας έπρεξε στα Σκότια Ερντογανάκο. Λοιπόν, άντε κάνε το εγχείρημα, άντε κάνε πάτα τη σκανδάλη να δούμε τι θα γίνει. Άντε, άντε γιατί το παράκανες που λένε. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα για αυτό το θέμα, γιατί δεν με έχει κουράσει.
Και τώρα, βέβαια, βγαίνοντας από το Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι αυτοί που ήταν εκεί θα βγουν και θα αρχίσουν τις δηλώσεις σήμερα πάλι στο ίδιο μήκος κύματος με τον σαλεμένο τον πρόεδρο της χώρας. Γιατί περί σαλεμένου πρόκειται, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, δεν το συζητώ. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι πολίτες αυτής της χώρας, όχι όλοι, επιτέλους δεν ξυπνάνε από αυτό τον λίθαργο, έχοντας έναν ηγέτη ο οποίος ζει μέσα στη χλυδή, μέσα στα παλάτια, μέσα στα δεν ξέρω κι εγώ τι να πω και με τι φράση να το εκφέρω, και αυτοί οι άνθρωποι φυτοζωούν κυριολεκτικά, ειδικά στα βάθη της Ανατολής, και έχει τον Ερντογάν εκεί και το παίζει πρωτοπαλίκαρο και αυτά. Τι να πω. Κρίμα. Λοιπόν, θα αξιοποιηθεί το παράλιο τείχος της Καβάλας, θα δούμε ρεπορτάζ σε λίγο. Ξεκινάει η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου σε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη και Δράμα. Ακολουθούν Καβάλα, Οριστιάδα, θα δούμε ρεπορτάζ σε λίγο. Η εταιρεία λοιπάσματα Καβάλας παρέδωσε στολές στην πρεσβευτική υπηρεσία Καβάλας, θα δούμε ρεπορτάζ επίσης σε λίγο. Τριπλό τελεσίγραφο Γαλλία, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστρίας σε Τουρκία. Ερντογάν, στήριξη στην Ελλάδα. Αναρωτιέται ένα δημοσίευμα, θα τολμήσει η Τουρκία να πλησιάσει το Καστελόριζο? Ναι. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά διαψεύδει τη μετακίνηση τουρκικών στρατευμάτων στα ελληνικά σύνορα. Καλά, ναι, λες και εδώ η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι και δεν ξέρει αν γίνονται μετακινήσεις ή όχι. Ο κορονοϊός καλά κρατεί τα κινήματα. Αυτό που με εξόργησε χθες, με εξόργησε κατά τη δική μου ταπεινή άποψη πάντα, έτσι. Είδα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη ήταν ή στην Κρήτη, που βάλανε κάποιες μάσκες φωτιά, κάτι λίγες εκεί, και μια κυρία ήταν, κύριος, χόρευε ζεμπέκικο πάνω από τις μάσκες και άλλοι χειροκροτούσανε. Και στη Θεσσαλονίκη τραγουδούσανε «Μακεδονία, δεν ήσουν ποτέ σκλαβωμένοι και τώρα, παιδί, με τις μάσκες κτλ». Ναι. Δεν ξέρω. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Κουράζει να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά ευτυχώς που η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και είναι λιγοστοί αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, έχουν δημιουργήσει και αυτή την αντίδραση με τις μάσκες, που είναι κατά το να φοράει κανείς μάσκα και κυρίως τα παιδιά. Και ευχή όλων είναι να μην νοσήσει κανείς, μα κανείς. Σήμερα διάβαζα, ας πούμε, και η πριγκίπισσα, πώς τη λένε αυτήν, βρέθηκε θετική, και ο Μπερλουσκόνη και η κόρη του και όλοι αυτοί τώρα είναι συνονοημένοι. Ξέρετε, με το παγκόσμιο γίγνεσθε, έχουν συνονοηθεί για να πούνε ότι ναι, υπάρχει πανδημία. Δεν ξέρω. Δεν θα συνεχίσω σε αυτό το μήκος κύματος με τον κορονοϊό ή με τις μάσκες, γιατί πια, ειλικρινά, έχει κουράσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, να δούμε και τι θα γίνει την Δευτέρα στα σχολεία. Να δούμε ποιος θα φορέσει, ποιος δεν θα φορέσει, ποιοι θα είναι οι αντιρρησίες, αυτά. Σας είπα χτες, σας διάβασα κάτι. Κάνεις αυτό, θα κάνουν τη χώρα, την καταστρέψουν αυτό. Κάνεις το αντίθετο, δεν κάνανε εκείνο που θα, αυτό η χώρα. Βάλτε μάσκες, μας βάλανε να φοράμε μάσκες. Δεν φοράνε μάσκες, αφήσανε τον πληθυσμό εκτεθειμένο. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Λοιπόν, δεν βρίσκεις άκρη. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν θα είναι κανείς ποτέ ευχαριστημένος και σε κανένα θέμα, έτσι, μην τρελαθούμε.
Μην πω πάλι εκείνο το που έχω πει πάρα πολλές φορές. Αλλά καλό είναι να το θυμόμαστε καμιά φορά. Ότι για όσους πιστεύουν ή για όσους δεν πιστεύουν, ας πούμε, να βάλουμε το ας πούμε, ότι ο Χριστός πριν 2020 χρόνια ήταν παρόν στη γη, κατέβηκε στη γη σαν άνθρωπος, σαν αυτό κτλ. Και έκανε όλα αυτά τα θαύματα που έκανε. Μέχρι και νεκρούς είχε αναστήσει. Αν λοιπόν αυτό, το λέω το αν, όχι για μένα, εγώ το πιστεύω και το παραπιστεύω και πιστεύω στο Θεό και καλά κάνω και στην Παναγίτσα και μόνο με αυτήν έχουμε μια ελπίδα. Σήμερα μάλιστα είναι και η γέννηση της Παναγίας. Μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, και αν λοιπόν, για σας το λέω που δεν πιστεύετε και πολύ, ήταν αλήθεια όλα αυτά και κάποιοι τότε, παρότι έκανε όλα αυτά, τον σταυρώσανε, πόσο μάλλον τώρα για το αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν στη μάσκα ή αν υπάρχει κορονοϊός. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Λοιπόν, τι άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα θέματά μας. Σχέδιο περιγυαλίου, η αποζημίωση των επικείμενων ανοίγει το δρόμο για να ανοίξουν οι δρόμοι στο περιγυάλι. Ρε, μα αυτό το περιγυάλι, πόσα χρόνια τώρα, πάνω από 20, 25 ξέρω πόσα είναι. Τι πράγμα και αυτό το περιγυάλι. Όχι τελειώνει, όχι στο πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι, όχι για υπογραφές είναι, όχι το ένα είναι, όχι το άλλο είναι. Περάσανε και περάσανε δήμαρχοι, νομάρχες, αυτό, περιφερειάρχες. Ακόμη αυτό το σχέδιο περιγυαλίου. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τηλεφωνούμε από Νέα Πέραμο, Καβάλας. Ναι. Είχαμε πάρει και παλιότερα για, ναι, Νέα Πέραμο, για τον νέο οικισμό εκεί που γίνεται εκεί, στη Νέα, ναι, Πέραμο, Καβάλας. Να ευχαριστήσουμε δημόσια τον κύριο δήμαρχο εκεί πέρα, τον δήμαρχο Παγκαίο, που δεν μας έκανε δρόμο σε εμάς και έκανε κάτω τα παρτέρια εκεί πέρα, έκανε κάτω πεζοδρόμια για να περπατάει ο κόσμος εκεί στο Δεσποτικό, κάτω. Πολύ, ναι, ωραία τα έκανε, αλλά αν περισσέψουν και λίγα λεφτά, ας τον παρακαλέσουμε τουλάχιστον λίγο να ρίξει τουλάχιστον λίγο χώμα, αφού δεν μπορεί να ρίξουν τσιμέντο εκεί πάνω στους δρόμους. Γιατί τώρα που κατέβασε και που θα βρέξει και σε λίγες μέρες πάλι εκεί πέρα, θα φύγουν και οι πέτρες θα φύγουν σιγά σιγά, θα πάνε προς τα κάτω. Επανειλημμένα έχουμε βγάλει το δήμαρχο και μας είπε ότι έχει ενταχθεί αυτό το έργο εκεί πέρα, το υδρόμι, τέλος πάντων, παραδέχτηκε ότι όντως υπάρχουν προβλήματα και έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί σύντομα, από ό,τι μας είχε πει. Τώρα το σύντομα πώς το βλέπουν κάποιοι δεν ξέρω, αλλά επανειλημμένως έχουμε πάρει αυτή την απάντηση και απορώ πώς δεν έχει αρχίσει ακόμα να γίνονται κάποιες παρεμβάσεις εκεί στον οικισμό αυτόν που λέτε απέναντι από το Δεσποτικό, στον καινούργιο οικισμό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Κι όμως, κάτω εκεί στην παραλία, εκεί προεκτείνουν το πεζόδρομο ακόμα, βάλαν φωταγώγες, πολύ ωραία, πάρα πολλά έξοδα κάνανε οι άνθρωποι, μπράβο, τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε, μπράβο τον κύριο δήμαρχο, αλλά νομίζω ότι και εμείς δικαιούμαστε να απολαμβάνουμε και εμείς όχι μόνο το πεζόδρομο κάτω στην παραλία. Και το ασθενοφόρο όταν έρχεται να μας πάρει εμάς που είμαστε ηλικιωμένοι, να μην κατεβαίνουμε εμείς με τα σκηνιά προς τα κάτω, δηλαδή. Λοιπόν, καλά κάνετε και το ξαναθέτετε το σέλ. Το ασθενοφόρο δεν είναι αργό. Ευτυχώς είπαμε το καλοκαίρι πέρασε ο καρπουζάς και μας κατέβασε ο καρπουζάς κάτω. Nice. Τα καρπούζια. Λοιπόν. Το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να ανέβει πάνω. Λέει, ήρθε και κόλλησε την άλλη φορά και τώρα δεν ξανανεβαίνει. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν το δέβαζε ζώτα να ανέβει πάνω. Και καλά περνούσε ο καρπουζάς αυτός, πήρε το 20 ευρώ και μας κατέβασε κάτω, δηλαδή. Με την ηλικιωμένη τη γιαγιά που είχαμε. Ναι. Δηλαδή είχε τόσες τρύπες μεγάλες ο δρόμος που το ασθενοφόρο δεν το πέρναγε. Τώρα το Greater θα πέρασε σίγουρα του δήμαρχου, αλλά άμα το στείλει ο δήμαρχος. Και εκτός από αυτό, τα μηχανήματα δουλεύαν τόσες μέρες κάτω. Άσο στείλει μια μέρα ένα μηχάνημα επάνω εκεί πέρα, τουλάχιστον να φτιάξει λίγο το δρόμο, να το ισιάξει λίγο. Ούτε πεζοί μπορούμε να περάσουμε. Δηλαδή, πόσο πια παράκληση να στην εκκλησία να πάμε το Δεσπότη, να προσευχηθούμε, πόσο να το. Δηλαδή, ευχαριστήρια επιστολή του στείλαμε, τον ευχαριστήρια από τα δημόσια μέσα από τη τηλεόραση.
Ευχαριστούμε για αυτό, αλλά και σε εμάς κάτι να κάνει, μωρέ. Ωραία. Μας δίνετε την ευκαιρία λοιπόν να το ξαναδούμε το θέμα. Να δείτε και σήμερα που έχουμε τα μηχανήματα εδώ πέρα και δουλεύουν, βάζουν τα κράσπεδα αυτά γύρω-γύρω, θα ρίξουν, ναι, και άσφαλτο και τάπητα. Ναι. Εμείς δεν δικαιούμαστε δηλαδή ένα φορτηγό χώμα να μας ρίξουν εδώ πάνω. Ωραία, θα επικοινωνήσουμε. Ακούστε με λίγο για να τελειώνουμε. Μια εβδομάδα τουλάχιστον να φτιάξει, ναι, το χώμα, ρε παιδί. Δεν με ακούτε όμως. Λοιπόν, λέω ότι θα επικοινωνήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, να δούμε τι θα μας πει και θα σας απαντήσω διαζώσεις. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, έχουν δίκιο οι άνθρωποι σε αυτό το θέμα τουλάχιστον, όσον αφορά τον οικισμό εκεί στο απέναντι από το Δεσποτικό. Δεν αμφισβητούμε τα λεγόμενα του τηλεθεατή. Αν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα να καλέσουμε το Δήμο Παγκαίου από τη Γραμματεία, να βρούμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, για να μην απασχολούμε συνέχεια τον Δήμαρχο, να δούμε τι έχει κατά νου για αυτή την περιοχή. Θα ήταν ευχής έργων. Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγκαίου. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ποιος είναι, να πάρει ένα τηλέφωνο η γραμματεία στο Δήμο Παγκαίου και να ζητήσει τον Αντιδήμαρχο. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Αλλάζει χέρια, λέει, το πιδάλιο του Λιμενάρχη Καβάλας. Φεύγει ο Λιμενάρχης. Ο Λιμενάρχης. Ένας Λιμενάρχης ο οποίος, θα έλεγα πως, αφήνει πολλούς, μα πάρα πολλούς παραπονούμενους για κάποιες κινήσεις που είχαν γίνει σε αυτό το διάστημα της θητείας του. Οπότε, ίσως κάτι να αλλάξει ως προς τις παραλιακές ζώνες και ως προς κάποια πράγματα τα οποία, όπως καλή ώρα, ας πούμε, η πόρτα που παραμένει κλειστή εκεί, η καγκελόπορτα, και δεν μπορούν να κάνουν τον περίπατό τους οι καβαλιώτες που πηγαίνανε μέχρι μέσα στην επέκταση που έγινε εκεί. Λοιπόν, για να δούμε λίγο με τον απερχόμενο διοικητή του Λιμενάρχου Καβάλας, πλήρχο Σταύρο Ευαγγελίδη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα κεντρικού λιμενάρχη Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, πάει σε μεγαλύτερο λιμεναρχείο. Άντε, του στέλνουμε στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Ευαγγελίδη. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Ευαγγελίδη και τα λοιπά. Ο καινούργιος ποιος είναι? Ο Ευαγγελίδης συνοδευόταν, το λέω, ο Λιμενάρχη Καβάλας, αντιπλήρχο Αθανάσιο Βρίζα. Έχει καμιά σχέση εδώ με το Βρίζα στο Χρυσοχώρι? Μπορεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Να δούμε ποιο να δούμε. Θέλω να δούμε το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις της περιφέρειας. Για το φυσικό αέριο, για κάποια άλλα έργα που έδωσε χτες στην έδρα της περιφέρειας ο περιφερειάρχης ο κύριος Μέτιος. Αν είμαστε έτοιμοι σε αυτό, πάμε να το δούμε. Έχω πει πολλές φορές, οι επενδύσεις στην ενέργεια είναι ένας από τους βασικούς άξονες του σχεδίου της διοίκησής μας για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Ως το σπουδαιότερο αναπτυξιακό έργο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χαρακτήρισε το φυσικό αέριο ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Κομωτινή και στα κεντρικά της περιφέρειας προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ενέργεια παίζει βασικό ρόλο στην περιφέρειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά, και η περιφέρειά μας έχει προνομιακή γεωγραφική θέση, τονίζοντας ξεκάθαρα τη μεγάλη αξία των αγωγών φυσικού αερίου και των LNG Αλεξανδρούπολης. Το ίδιο ισχύει και για την περιφέρειά μας, η οποία έχει μια προνομιακή γεωγραφική θέση. Ο αγωγός ΤΑΠ, η αγωγή Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ελλάδας-Ιταλίας, καθώς και η πλωτή μονάδα αερίου στην Αλεξανδρούπολη, αναβαθμίζουν γεωπολιτικά την περιφέρειά μας και την καθιστούν ενεργειακό πέρασμα προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, το στοίχημά μας, το στοίχημα της διοίκησής μας, ήταν πώς θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε το πλεονέκτημα, γιατί είναι πλεονέκτημα αυτό, της διέλευσης όλων αυτών των αγωγών από την περιφέρειά μας σε ένα χειροπιαστό όφελος για τους πολίτες και την περιφερειακή μας οικονομία. Με συστηματική δουλειά, στις 4 Δεκεμβρίου του 2018,
Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση και εντάξαμε στο ΕΣΠΑ το έργο ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης με συνολικό προϋπολογισμό 56,6 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφέρεια πλέον αποκτά και γίνεται ενεργειακό πέρασμα προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ θύμισε και τόνισε ότι από τις 4 Δεκεμβρίου του 2018 με απόφαση της περιφέρειας δόθηκε το πράσινο φως για την χρηματοδότηση του έργου συνολικής αξίας 56,6 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα μισά καλύπτονται από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό θα δημιουργηθούν 493 χιλιόμετρα δικτύου αερίου στις 6 μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, ενώ για τις κατασκευαστικές ανάγκες θα ανοίξουν 700 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Μέτιο, υπολογίζεται ότι θα γίνουν πάνω από 50.000 συνδέσεις σε νοικοκυριά και δημόσια κτίρια. Θα κατασκευαστούν 493 χιλιόμετρα νέου δικτύου φυσικού αερίου στις 6 πόλεις, είναι γνωστό, στη Δράμα, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη και στην πόλη της Ορεστιάδας. Και υπολογίζεται ότι θα γίνουν πάνω από 50.000 νέες συνδέσεις σε νοικοκυριά, καταστήματα, επιχειρήσεις, αλλά και σε βιομηχανίες, αλλά και σε δημόσια κτίρια όπως σχολεία και νοσοκομεία. Τα ωφέλη από αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικά και αναφέρομαι σε ωφέλη και οικονομικά, φυσικά και περιβαλλοντολογικά. Θα έχουμε μια σημαντική μείωση στο κόστος ενέργειας των καταναλώσεων, εννοώ και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, θα εξοικονομηθούν πόροι, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να διοχετευτούν είτε στην αγορά, είτε και σε νέες επενδύσεις. Αλλά θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα, τόσο στον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και στον εμπορικό. Η εκτίμηση εδώ που υπάρχει είναι ότι θα δημιουργηθούν πάνω από 700 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ για τη σύνδεση με τους καταναλωτές, των καταναλωτών ενώ με το δίκτυο, θα εργαστούν μελετητές, προμηθευτές, τεχνικοί, που θα ενισχύσουν έτσι την τοπική μας οικονομία. Καθυστέρηση στην εξέλιξή του. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται πρώτον στις παλινοδίες της προηγούμενης διοίκησης της ΔΕΔΑ, που θα έλεγα για ένα χρόνο περίπου, δηλαδή όλο το 19, δεν κατάφερε να συγκεκριμενοποιήσει, να κάνει συγκεκριμένα τα τεύχη και να τα υποβάλει προς δημοπράτηση. Η είδηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης είναι πλέον ότι εγκρίθηκε και είναι γεγονός η δημοπράτηση δύο σημαντικών υποέργων. Πρώτον, η δημοπράτηση κατασκευής του δικτύου διανομής σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή στο ποσό των 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά φυσικά και η κατασκευή δικτύου διανομής σε Ξάνθη και Δράμα, έργο ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο υποέργο αφορά την κατασκευή δικτύου στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή ως ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό 16,3 εκατομμύρια ευρώ. Και το δεύτερο υποέργο αφορά την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στην Ξάνθη και στη Δράμα με συνολικό προϋπολογισμό 17,1 εκατομμύρια ευρώ. Θα ακολουθήσουν φυσικά τα υποέργα στην Καβάλα ως ξεχωριστό υποέργο και στην Ορεστιάδα. Έτσι λοιπόν σήμερα με την έγκριση της δημοπράτησης αυτών των δύο έργων ξεκινά ο διαγωνισμός από την ΔΕΔΑ, που έχει και την ευθύνη για την κατασκευή του έργου, για την επιλογή του αναδόχου που θα κατασκευάσει, γιατί από αυτό ξεκινάμε, τα δύο πρώτα αυτά υποέργα. Όσον αφορά την πόλη της Καβάλας, ο κύριος Μέτιος τόνισε ότι τους επόμενους σχεδιασμούς είναι φυσικά η έναρξη του υποέργου και για την Καβάλα, ενώ ακόμη και για την ιδιαιτερότητα στη μορφολογία του εδάφους για την Καβάλα, τόνισε ότι έχει ενημερωθεί ακόμη και το Υπουργείο και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην γίνουν τα κατάλληλα έργα στην Καβάλα και επέκταση του δικτύου διανομής. Όσον αφορά το έργο της Καβάλας, το υποέργο, για να είμαι πιο ακριβής, της Καβάλας, το έργο αυτό θα προχωρήσει και αυτό το επόμενο διάστημα. Πρέπει όμως να προχωρήσει επίσης η κατασκευή σταθμού μέτρησης και μείωσης της πίεσης στο Χαλκερό Καβάλας από τον ΔΕΣΦΑ. Είναι μια άλλη επένδυση που πρέπει να γίνει και θα προχωρήσει και αυτή. Ενώ για την πόλη της Ορεστιάδας, η ΔΕΔΑ αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται, αν θέλετε,
τους όρους για την ασφαλή μετακίνηση, γιατί προσέξτε, στην Ορεστιάδα δεν θα έχουμε επέκταση του δικτύου, αλλά θα μεταφερθεί το φυσικό αέριο, συμπυκνωμένο φυσικό αέριο με ειδικά βιτία. Ειδικά βιτιοφόρα οχήματα. Συνεπώς, η ΔΕΔΑ επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή την ασφαλή μεταφορά με τα βιτία αυτά στην πόλη της Ορεστιάδας. Για το θέμα της Καβάλας, φυσικά και της Ορεστιάδας και για όλα τα θέματα, αλλά για το πρόβλημα αυτό της Καβάλας ενημερώθηκα από τον κύριο Τσάκα. Δεν είχα ενημερωθεί ουσιαστικά σε όλο το 19, δεν γνωρίζω ότι υπήρχε αυτό το ζήτημα. Και στη συνέχεια φυσικά επικοινώνησα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Επιστρέψαμε εδώ, φίλες και φίλοι, και προσπαθούμε να κάνουμε την επικοινωνία με τον Δήμο Παγκαίου για να απαντήσουμε και στο θέμα που μας πήρατε από τη Νέα Πέραμο, εκεί από τον οικισμό απέναντι από το Δεσποτικό. Τελικά, ο νέος λιμενάρχης κατάγεται από το Φρίνιο, εξού και το Βρίζας, και όχι από το Χρυσοχώριο που είπα, γιατί και εκεί έχει με το όνομα Βρίζας. Ευχαριστούμε την καλή φίλη, την πρόεδρο του Δήμου Παγκαίου, την κυρία Χρυσαφούδη, που μας ενημέρωσε για αυτό το θέμα. Κατάγεται λοιπόν από το Φρίνιο, ο νέος λιμενάρχης. Μπορεί, μια και είναι από εδώ, από την περιοχή, να δούμε κάτι πιο καλό, ενδεχομένως. Διαβάζω εδώ την πρόεδρο του Κοινοφελούς του Δήμου Παγκαίου, έτσι, να διορθώσουμε, δεν ξέρω τι είπα. Χειροπέδες και σε δεύτερο υπάλληλο, σοφρονιστικό υπάλληλο της Νιγρήτας, ύστερα από μήνυση κρατουμένου. Πριν από λίγες μέρες είχε συλληφθεί κάποιος άλλος και τώρα ξέρω τι γίνεται εκεί, στις φυλακές. Δηλαδή, τι μπορεί, ας πούμε, σε τι παραπτώματα είναι αυτά που πέφτουν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι και τελικά βρίσκονται με χειροπέδες κατηγορούμενοι από καταγγελίες που κάνουν οι κρατούμενοι. Ποιος ξέρει, δεν το διάβασα όλο το θέμα να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά έχει ένα δικό του ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα, διότι, ξέρετε, σε κάθε δουλειά που βρίσκεται ο καθένας θα πρέπει να έχει και την ανάλογη συμπεριφορά. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι, ας πούμε, νοσηλευτής, νοσηλεύτρια, γιατρός και να φέρεσαι, ας πούμε, στους ασθενείς με έναν τρόπο το οποίο όχι μόνο δεν τους βοηθάς να αναρρώσουν, αλλά να έχουν πλήστα προβλήματα. Εδώ τώρα, με τους ανθρώπους αυτούς που είναι έγκλειστοι εκεί στις φυλακές για διάφορα παραπτώματα, το τι μπορεί να γίνει με ένα σοφρονιστικό υπάλληλο, συνελήφθη, λέει ο ένας, με την κατηγορία της απειλής εναντίον κρατουμένου. Τώρα, για να συλληφθεί, πάνε να πει ότι υπήρχαν και κάποια στοιχεία. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών, ο 39χρονος σοφρονιστικός υπάλληλος. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχουμε με τα τηλέφωνα, δεν έχουμε όμως κάτι, γιατί πάλι έχουμε πρόβλημα, τι περίεργο. Πάμε να δούμε αυτή την δωρεά που έκανε η Βουφουλού στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας με κάποιες στολές για τους άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για πάμε. Το πρωί της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία λιπάσματα Καβάλας, δια της εκπροσώπου της Θεοδόρας Κουλουρά, διευθύντριας της εταιρείας, παρέδωσε τρεις στολές στεγανού τύπου στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής ευθύνης.
Το παρόν έδωσαν ο Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Δαδούδης και ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας Κυριάκος Μανδρανής, οι οποίοι ευχαρίστησαν τόσο την εταιρεία όσο και τη Διευθύντρια για την ευγενική της χορηγία. Ναι, η Λιπάσματα Καβάλας προχώρησε στην χορηγία τριών στολών στεγανού τύπου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας, μετά από συνεννόηση που υπήρχε με την υπηρεσία και αφού κατανοήθηκαν οι ανάγκες που υπήρχαν στην εν λόγω υπηρεσία. Η Λιπάσματα Καβάλας, δραστηριοποιούμενη στην περιοχή της Νέας Καβάλας, την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, φροντίζει πάντοτε να είναι κοντά και στις υπηρεσίες και στους οργανισμούς και στους συνεργάτες της και μέσα από τις δυνατότητες που έχει, τις οικονομικές δυνατότητες, φροντίζει να προχωρά σε χορηγίες οι οποίες θα είναι όντως πάρα πολύ χρήσιμες. Οι εν λόγω στολές υπάρχουν στην υπηρεσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως έχουν ένα χρόνο ζωής, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να αντικατασταθούν. Οι προηγούμενες που υπήρχαν, δόξα τω Θεώ, δεν χρειάστηκαν, δεν χρησιμοποιήθηκαν παρά μόνο σε ασκήσεις. Με τις καινούργιες στολές θεωρούμε ότι η υπηρεσία θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε περιστατικό θα της προκύψει. Πιστεύουμε όμως και ευχόμαστε ότι θα είναι αχρίαστες για περιστατικό και θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιπτώσεις ασκήσεων. Είμαστε πάντοτε σε συνεννόηση Λιπάσματα Καβάλας με τις υπηρεσίες και αναμένουμε πώς μπορούμε να, μέσα από τις δικές μας δυνατότητες να βοηθήσουμε όλες τις υπηρεσίες της Καβάλας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχτούμε την ευγενική χορηγία της επιχείρησης Λιπάσματα μέσω της Διευθύντριας της κυρίας Κουλουρά. Χορηγία η οποία θα αποβεί πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική στην προσπάθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας και του προσωπικού της να διασφαλίσει όσο δυνατόν καλύτερα τις περιουσίες των πολιτών αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ειδικά η εν λόγω επιχείρηση γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, γιατί χρησιμοποιεί, θα λέγαμε, ή μάλλον το αντικείμενό της έχει να κάνει με αυτό το οποίο ασχολούμαστε κι εμείς και θεώρησε πολύ αποτελεσματικό, θα έλεγα και χρήσιμο, να κάνει αυτή τη χορηγία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ είχα την τιμή στο λίγο διάστημα που χρημάτισε διοικητής της ΠΥΠΣΛΟΝ Καβάλας να έρθω σε επαφή μαζί της, να τις γνωρίσουμε τις ανάγκες μας, τις οποίες κατανόησε πολύ ορθά και σήμερα θα λέγαμε ότι κάνει πράξη όλη αυτή την κατανόηση που είδαμε στο πρόσωπό της και της ίδιας επιχείρησης, κάνοντας αυτή την ευγενική χορηγία των τριών στολών που, όπως και η ίδια είπε, αλλά και εμείς θεωρούμε, μακάρι να τις χρησιμοποιούμε στις ασκήσεις και όχι σε πραγματικά συμβάντα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτές οι στολές και αυτός ο εξοπλισμός, θα λέγαμε, θωρακίζει τον συνάδελφο πυροσβέστη και πάνω απ' όλα δίνει και ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Και εγώ με τη σειρά μου, σαν διοικητής ΠΥΠΣΛΟΝ Καβάλας, να ευχαριστήσω την κυρία Κουλουρά για αυτή την πραγματικά πολύτιμη χορηγία. Δεδομένου κιόλας ότι οι στολές που είχαμε είχε παρέλθει ο χρόνος τους, ήταν μεγάλη ανάγκη να θωρακιστεί η υπηρεσία με καινούργιες στολές, όπερ και γένετο με αυτή την ευγενική χορηγία, και έτσι θα μπορούμε πλέον με ασφάλεια σε οποιοδήποτε συμβάν που εγκυμονεί κινδύνους εισπνοής επικίνδυνων αερίων ή επαφής με επικίνδυνα χημικά, να μπορούμε να προσεγγίσουμε με ασφάλεια για το προσωπικό πάνω απ' όλα και για μια αποτελεσματική διαχείριση των τέτοιων είδους συμβάντων. Ευχαριστούμε και πάλι την κυρία Κουλουρά και να μην χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουμε ποτέ αυτές τις στολές. Μάλιστα. Αυτά και όσον αφορά αυτή την δωρεά από την εταιρεία Λιπασμάτων. Λοιπόν, ο καιρός συνεχίζει, οι θερμοκρασίες μάλλον συνεχίζουν να είναι υψηλές. Μέχρι και 36 βαθμούς θα είναι και σήμερα η θερμοκρασία. Από αύριο δίνει κάποιες βροχούλες, όχι εδώ σε εμάς, αλλά σε άλλες περιοχές.
Οπότε είπαμε, πολλές φορές το έχουμε πει, ότι το Σεπτέμβριος είναι το μικρό καλοκαιράκι της χώρας. Να μην σας πω και Οκτώβριος πολλές φορές. Λοιπόν, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, δάσκαλοι λέει δέχονται απειλητικές επιστολές από γονείς για τις μάσκες. Άκουσον. Γιατί ρε παιδιά, οι δάσκαλοι ας πούμε, σε εσάς που διαφωνείτε με τις μάσκες, οι δάσκαλοι είναι αυτοί που έχουν το θέμα, δηλαδή ότι σώνει και καλά ας πούμε πρέπει να φορέσουμε μάσκες. Τα παιδιά. Τώρα δεν ξέρω που το στηρίζει για να το λέει, βέβαια δεν νομίζω ότι του ήρθε έτσι από το πουθενά. Αλλά από γονείς λέει δέχονται απειλές οι δάσκαλοι και τα λοιπά. Τι να πει κανείς. Για να δούμε λίγο από αυτό το... στον Νίκο Χατζηνικολάου που... Τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Θανάση Κίκινη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς βλέπετε την έναρξη του σχολικού έτους τη Δευτέρα με τις μάσκες. Είναι οργανωμένα τα πράγματα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το μέτρο. Και ρωτώ, γιατί εδώ βλέπω τους ενηλίκους πώς φορούν τη μάσκα και πρέπει να σας πω ανησυχώ ιδιαιτέρως για το αν θα μπορέσουν τα παιδιά και ιδιαιτέρως των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου να χρησιμοποιήσουν σωστά αυτό το μέτρο προφύλαξης. Κοιτάξτε, οργανωμένα με την έννοια ότι τα πάντα είναι στη θέση τους και όλα ξέρουμε ότι θα λειτουργήσουν ρολόι, δεν είναι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι εκπαιδευτικοί για το συγκεκριμένο θέμα μιλώντας θα κάνουν το καλύτερο, ώστε στο στάδιο εκμάθησης, όπως είπε και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας ότι αυτή είναι η φάση από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τρίτη δημοτικού, να γίνει η προσπάθεια ώστε να γίνεται σωστή χρήση της μάσκας. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα από εκεί πέρα, οι υπερβολικές αντιδράσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με θωράκιση των εκπαιδευτικών στο έργο τους. Δηλαδή, ήδη δεχόμαστε απειλητικές επιστολές από ανθρώπους της κατηγορίας που είδατε να διαμαρτύρονται προηγουμένως, ότι θα στραφούν ακόμη και με ένδικα μέσα εναντίον εκπαιδευτικών που θα προσπαθήσουν να φορέσουν τη μάσκα στα παιδιά τους. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που θα θωρακίσει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία τους, να μην έχουν και προβλήματα προσπαθώντας να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό από ανθρώπους της κατηγορίας που είδατε προηγουμένως δεν το κατάλαβα και θέλω να μου το εξηγήσετε. Με τις διαμαρτυρίες για τη χρήση της μάσκας εννοώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη χρήση της μάσκας και δεν θέλουν να τη φορέσουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Τε με τη στάση τους, είναι μια μερίδα στη δημοκρατία, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Όμως αυτή τη στιγμή οι εντολές των δημοξιολόγων είναι να τηρηθεί το μέτρο της χρήσης της μάσκας. Πρόεδρε, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Αν ήσασταν Υπουργός Παιδείας, θα είχατε κάνει κάτι διαφορετικά από ό,τι έκανε το Υπουργείο? Ναι, θα είχα κάνει τρία πράγματα διαφορετικά. Να το πρώτο πράγμα διαφορετικό που θα κάνει, θα είχα φροντίσει να είναι λιγότερος ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα. Να θυμίσω ότι ναι, μεν είχαμε εκπεριτροπής λειτουργία τον Μάιο και τον Ιούνιο, αλλά ήταν σαφώς μικρότερος ο αριθμός. Πολύ καλύτερο ομολογούσαν και ομολογούν όλοι ότι οι αποστάσεις είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα. Πολύ καλύτερες οι συνθήκες για τη λειτουργία των σχολείων. Αντιθέτως, με νομοθέτημα της Άνοιξης αυξήθηκε στο 25, κλείδωσε ο αριθμός 25 για τα τμήματα και υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες ακόμη και εκεί που υπάρχει δυνατότητα, γιατί υπάρχουν αίθουσες να σπάσουν τμήματα, δεν μπορούν να τα σπάσουν για να είναι καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το να θωρακίσω, επαναλαμβάνω, τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία του να μπορέσουν να προχωρήσουν στο στάδιο, το να πούν στα παιδιά να φορέσουν τη μάσκα τους και να προχωρήσουν στην εκμάθηση με θεσμικό πλαίσιο που θα τους προφυλάσει. Δηλαδή να γίνει υπουργική απόφαση που να λέει ότι οι μαθητές θα πρέπει. Λοιπόν, ακούσαμε το συγκεκριμένο απόσπασμα εκεί που είπε ότι δέχονται ακόμη και απειλές για την μάσκα οι δάσκαλοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει την Δευτέρα, θα το δούμε. Εδώ είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι αν κάνετε κάποια προσπάθεια για να πάρετε τηλέφωνο και πάλι υπάρχει ένα ζήτημα με το δίκτυο, με τις γραμμές, ούτε να πάρουμε μπορούμε τηλέφωνο, να καλέσουμε αυτούς που θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, προηγουμένως επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Παγκαίο, τον είχαμε stand-by για να μας πει τι γίνεται εκεί με το θέμα της Περάμου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο. Δεν ξέρω σε πόση ώρα θα επανέλθει, θα διορθωθεί το πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν μπορούμε.
Οπότε προχωράμε παρακάτω και πάμε να δούμε αυτό το παραλιακό τείχος, τι ακριβώς είναι, τι προβλήματα υπάρχει, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Όλα αυτά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τρεις προτάσεις για την ανάδειξη και αξιοποίηση του παράλιου τείχους της Καβάλας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας διατύπωσε ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που είχε με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΟΛΚ, την κυρία Θησιάδου και την προϊστάμενη της Εφορίας Αρχαιοτήτων, την κυρία Σταυρούλα Δαδάκη. Πιο συγκεκριμένα, ζήτησε να καθαριστεί το παράλιο τείχος. Ακολούθως, οι δύο σκάλες, αυτή που κατά το παρελθόν οδηγούσε στο σπίτι του στρατηγού επιγερμανικής κατοχής και αυτή στο παλαιό νοσοκομείο να παραδοθούν προς χρήση στους πολίτες, παράλληλα η δεξαμενή ίδρυυσης να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο πολυχώρο γνώσης και διασύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν, προσελκύοντας τη νέα γενιά να γνωρίσει την ιστορία της πόλης. Και είπαμε τι μελγενέστε τόσο για τη συντήρηση του τείχους, όσο για τα έργα που πρέπει να γίνουν, η πρόσβαση από το κάτω μέρος, δηλαδή από τη χερσαία ζώνη προς την Παναγία, πώς θα γίνει η πρόσβαση και γενικά τι έργα επίσης χρειάζονται για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τη χερσόνησο της Παναγίας. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση για το παράλιο τείχος στην Παναγία, ένα τείχος το οποίο πραγματικά είναι φορτωμένο με ιστορία. Στόχος λοιπόν είναι να αναδείξουμε περαιτέρω την ιστορικότητα της περιοχής, της Χερσονήσου. Κατέθεσα πριν λίγες μέρες στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη, μια πρόταση για την ανάγκη να καθαριστεί το παράλιο τείχος αφενός και αφετέρου να αναδείξουμε για να δώσουμε και δύο ακόμα προσβάσεις στους κατοίκους Παναγίας, τις σκάλες που οδηγούσαν επί γερμανικής κατοχής στο σπίτι του στρατηγού και τις σκάλες που οδηγούσαν στο παλιό νοσοκομείο, παράλληλα με μια αξιοποίηση της δεξαμενής που θα μπορέσει να γίνει ένας πολυχώρος πραγματικά που θα συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον και να μπορούν έτσι οι νεότερες γενιές να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Με πολύ μεγάλη χαρά, πρέπει να σας πω, άκουσα από την προϊσταμένη της αρχαιολογίας, την κυρία Δαδάκη, γιατί ήταν στη σύσκεψη όπως και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένους Καβάλας, την κυρία Θησιάδου, ότι υπάρχει στην μελέτη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, του ΣΒΑΑ, αυτή η προοπτική. Και νομίζω ότι είμαστε στην σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε πραγματικά να αναδείξουμε στο μέτρο το οποίο πρέπει να γίνει την ιστορικότητα της Χερσονήσου, της Παναγίας. Επίσης, θέλω να πω ότι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο και την προοπτική σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Μέτιο, υλοποίησης ενός μέρους του προγράμματος για την Παναγία που είχε απορριφθεί από τις δημοτικές παρατάξεις στα τέλη του 2019. Ο Δήμαρχος θα έρθει σε επαφή με τον κύριο Μέτιο, ο οποίος έδειξε πολύ καλή διάθεση, ώστε ένα μέρος εκείνου του προγράμματος να μπορέσουμε να το εντάξουμε στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το ίδιο θα κάνουμε και μέσα από την αναπτυξιακή της Καβάλας, μέσα από το πρόγραμμα Leader, ούτως ώστε ένα μεγάλο κομμάτι εκείνου του προγράμματος να μπορέσουμε τελικά να το υλοποιήσουμε, ούτως ώστε και πάλι να έχουμε ένα βασικό στόχο, την ανάδειξη της Χερσονήσου Παναγίας. Θέλει δουλειά, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο το πρωί, όμως πρέπει να βάζουμε σιγά σιγά το λιθαράκι, ούτως ώστε να οδηγηθούμε εκεί που θέλουμε να οδηγηθούμε. Μάλιστα. Καλές είναι όλες οι εξαγγελίες που γίνονται, οι συναντήσεις που γίνονται, αλλά πότε θα γίνουν. Γιατί είδατε πως έκλεισε ο βουλευτής ο κ. Λαζαρίδης, ότι δεν θα γίνει αύριο αυτό, αλλά ναι, θα βάλουμε το λιθαράκι. Το λιθαράκι το βάλουμε, πότε θα υλοποιηθεί, δεν ξέρουμε. Άλλωστε θα δείτε και σε κάποια ρεπορτάζ που έχουμε καταγράψει κάποια θέματα που κολυσιεργούν και θα γίνουν, όπως τόσα και τόσα
Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πλατεία Καπνεργάτη, κεντρική πλατεία, Παρκοφαλήρου και άλλα τόσα, τα οποία απλά έχουν μείνει σε συζητήσεις και θα υλοποιηθούν. Τώρα, αυτό το καστράκι στην Κομωτινή τι σημαίνει, κυρία μου? Γράφω. Είναι ένα βίντεο από την Κομωτινή που έκανε η Μαρία χθες. Αφού είναι ένα βίντεο που έκανε η Μαρία από την Κομωτινή εχθές, να δούμε αυτό το βίντεο που έκανε η Μαρία από την Κομωτινή εχθές, μια και δεν έχουμε ζωντανά έξω από την πόλη, να πάμε στην Κομωτινή. Έλα. Η Κομωτινή προσπαθεί να σώσει το κάστρο που κατέστρεψε το 50. Στα μέσα του 20ου αιώνα, περί του 1950, η Κομωτινή αποφάσισε ότι ένα ιστορικό μνημείο είναι υποδεέστερο σε σύγκριση με έναν αστικό δρόμο. Έτσι λοιπόν κατεδαφίστηκαν τμήματα του κάστρου προκειμένου να διαμορφωθεί δρόμος. Μα τα χρόνια διαμορφώθηκε η σημερινή οδός Σοφούλη, η οποία εν πωλής διέρχεται εντός του Βυζαντινού φρουρίου Κομωτινής, κόβοντάς το στη μέση. Το 1970, τότε με αφορμή ασφαλτόστρωσης της οδού Σοφούλη, ήρθε ξανά για λίγο στο φως ο θαμμένος ορθογώνιος πύργος, που μέχρι και σήμερα βρίσκεται κάτω από την άσφαλτο, περίπου μεταξύ του Μητροπολιτικού Ναού της Παναγίας και της Λέσχης Κομωτιναίων. 50 χρόνια αργότερα, φτάνοντας στο σήμερα, τα θεμέλια του τείχους ήρθαν ξανά στην επιφάνεια. Μαζί τους ήρθε στην επιφάνεια και η διαχρονική συζήτηση για το ότι η Κομωτινή, προκειμένου να αναδείξει ότι έχει μείνει από το τείχος της, η φετινή επανεμφάνιση του θαμμένου τμήματος έγινε λόγω των εργασιών ανάπλασης της οδού Σοφούλη στο πλαίσιο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου Κομωτινής. Έτσι λοιπόν το 2017 ξεκίνησε ένα σύνθετο έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού κάστρου Κομωτινής», το οποίο υλοποιεί η εφορία αρχαιοτήτων Ροδόπης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο δένει με το έργο που υλοποιεί ο Δήμος Κομωτινής επίσης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και Σωστά, είναι ένα έργο το οποίο έχει κύριο άξονα το να γίνει το Βυζαντινό τείχος της του Δήμου Κομωτινής. Ένα έργο το οποίο συμβάλλει καταρχήν η περιφέρεια με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ο Δήμος Κομωτινής, η εφορία αρχαιοτήτων και φυσικά η Μητρόπολη Κομωτινής και Μαρονίας. Είναι ένα σύνθετο έργο, αρκετά μεγάλο και ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει τουλάχιστον το πρώτο μέρος την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης πλέον να περιηγείται περιμετρικά του κάστρου. Νομίζω ότι έτσι τελειώνει ένας μεγάλος προβληματισμός που είχε η πόλη που αφορά το ιστορικό της κέντρο και θεωρούμε ότι από εδώ και πέρα ο χάρτης πλέον της χώρας μας θα έχει και τον Δήμο Κομωτινής ως έναν τουριστικό προορισμό. Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά διηγήματα επανήρθαμε εδώ για να περάσουμε στο τρίτο μέρος της ζωντανής καθημερινής εκπομπής. Το πρόβλημα το τεχνικό δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν μπορούμε εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τουλάχιστον τηλεφωνικά. Συνεπώς, αν προσπαθείτε να πάρετε τηλέφωνο, ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα τεχνικό. Και δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να επιληθεί αυτό το ζήτημα, γιατί πια έχει παραγίνει το κακό. Πριν πάμε σε αυτό το ρεπορτάζ που μου έχει στο preview, θέλω να δούμε αυτή τη βράβευση για την ενεργειακή. Τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή τη βράβευση, γιατί δεν ξέρω περισσότερα εδώ, βλέπω απλά μια ενεργειακή βράβευση, λέει. Τι ακριβώς είναι, δεν το ξέρω για να πω περισσότερα. Αλλά αν είναι έτοιμο το ρεπορτάζ, να το δω και εγώ μαζί με τους φίλους τηλεθεατές. Παρακαλώ. Βράβευση για την καλύτερη ενεργειακή στρατηγική σε θέματα περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Μια σημαντική διάκριση για τις επιδόσεις της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Πέτυχε η Energian καθώς βραβεύτηκε από τον Οργανισμό Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, CFI. Για την καλύτερη ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη για το 2020.
Οι κριτές του διαγωνισμού επισήμαναν μεταξύ άλλων ως υποστηρικτής του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, η Energian έχει θέσει ως στόχο την εκπομπή μηδενικών συνολικά ρήπων ως το 2050, που συνεισφέρει στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με την επιχειρησιακή της αριστεία καθώς και με την ισχυρή εταιρική της πολιτική σε κοινωνικό επίπεδο. Η κουλτούρα της βιώσιμης ανάπτυξης αναδεικνύει το ήθος Energian και αντικατοπτρίζεται στην έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας για το 2019, όπου επιχειρησιακές επιδόσεις είναι χειροπιαστά συνδεδεμένες με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η Energian έχει συνδέσει μέρος των αμοιβών της διοίκησής της με τις επιδόσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης και έχει δεσμευθεί για διαφανή γνωστοποίηση της πορείας των εκπομπών ρήπων και συνεργάζεται με αρμόδιους οργανισμούς για την επιτάχυνση της μετάβασης σε έναν κόσμο με λιγότερους ρήπους. Η Ηλία Ρίγα, επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Energian, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη βράβευση από τον CFIC». Η κυρία Ηλία Ρίγα, επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Energian, δηλώνει: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την βράβευση από τον CFI με το βραβείο για την καλύτερη ενεργειακή στρατηγική σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη για το 2020. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους κριτές που επέλεξαν την Energian για το συγκεκριμένο βραβείο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που η πορεία μας προς ένα βιώσιμο μέλλον αναγνωρίζεται παράλληλα με την ολιστική προσέγγιση μας σε θέματα ECH. Η προσπάθειά μας να αναδειχθούμε μεταξύ των εταιριών που ηγούν το συγκεκριμένο τομέα κριτηρίων στην ενέργεια είναι ομαδική και μας ενθουσιάζουν τόσο τα όσα έχουμε καταφέρει ως τώρα, όσο και η προοπτική να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Άλλωστε, η έννοια ήθος χαρακτηρίζει την κουλτούρα και τις αρχές της Energian και αποτελεί γνώμονα για κάθε βήμα μας. Σημειώνεται ότι ο CFI είναι ένας οργανισμός έντυπων και ψηφιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης με έδρα το Λονδίνο και έμφαση στους τομείς των επιχειρήσεων, των χρηματοδοτήσεων και της οικονομίας. Έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα βραβεύσεων για πρόσωπα και οργανισμούς που συνεισφέρουν σημαντικά στη σύγκληση των οικονομιών και στη δημιουργία ωφελιών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη στις κοινωνίες που επηρεάζονται από την δραστηριότητά τους. Ένας ειδικός φρουρός μαζί με συνεργό του μπήκανε στο σπίτι ενός επιχειρηματία με το πρόσχημα ότι έχουν εντολή να κάνουν να διενεργήσουν αστυνομικό έλεγχο και αφού το έπραξαν και δεν βρήκανε κάτι, στη συνέχεια του ζήτησαν 40.000 ευρώ για να μην το αφήσουν, όπως είπαν, ναρκωτικά στο σπίτι και κατηγορηθεί για κατοχή και διακίνηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 40.000 ευρώ. Αμέσως ο επιχειρηματίας πήρε την άμεση δράση. Κατάφεραν οι άνδρες της ομάδας Δίας να τους συλλάβουν και στη συνέχεια συνελήφθη και ο επιχειρηματίας, διότι στο σπίτι του, μετά από έλεγχο που έγινε, βρέθηκε ποσότητα κάναβης. Και έρχεται κανείς και αναρωτιέται, μα πόσο κάποιοι μπροστά στο χρήμα, δηλαδή, περνάνε όλους τους άλλους για ηλιθίους και σκέφτηκαν αυτό, το καταστρέφοντας βέβαια το μέλλον τους για την όποια παράνομη πράξη υποκύπτουν και κάνουν και βέβαια χάνουν και τη δουλειά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή έχουμε πει πολλές φορές ότι ο κορονοϊός ηλικίες δεν έχει πλέον, εξέπνευσε 51χρονη στο Θριάσιο, τρίτος θάνατος σε λίγες ώρες, χθες είχε 5. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο εξέπνευσε μια 50χρονη γυναίκα η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο της Ελευσίνας. Μάλιστα. 288.
έφτασαν οι θάνατοι. Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο το ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές υποσχέσεις, έχουμε δει μακέτες σε συνεντεύξεις, κυρίως σε προεκλογικές περιόδους, όμως δεν είδαμε έργα. Δεν είδαμε να υλοποιείται κάποιο έργο και να πούμε ότι όντως αυτό έγινε, ρε παιδί μου. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την θητεία της νέας Δημοτικής Αρχής, της Καβάλας, και αυτά που βλέπουμε είναι μικροπαρεμβάσεις σε διάφορα θεματάκια, τα οποία μόνο έργα δεν μπορείς να τα χαρακτηρίσεις. Χαρακτηριστικό αυτών που λέμε, κι αν είναι διαφορετικά εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε, είναι το ρεπορτάζ που κάναμε και καταγράψαμε εικόνες από την κεντρική πλατεία της Καβάλας. Πάμε να το δούμε. Αφήσαμε λοιπόν την πλατεία Καπνεργάτη και είπαμε να ασχοληθούμε και λίγο με την κεντρική πλατεία της πόλης. Η οποία κεντρική πλατεία της πόλης και αυτή πριν από μερικούς μήνες ξεκίνησε έτσι με ένα πρόσημο, ας πούμε, ότι θα γίνει κάτι, θα αναπλαθεί, θα την αναπλάσουνε, θα γίνει κάτι καινούριο, κάτι το οποίο δεν θα είναι όπως ήταν, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, κάποια εργάκια ξεκινήσανε, όπως, ας πούμε, εδώ καλή ώρα βλέπω κάποιες σακούλες εδώ με μπάζα, κάποια φωτιστικά, τα οποία δεν μου λένε κάτι εμένα, δηλαδή δεν βλέπω καμιά αλλαγή τρομερή στην πλατεία την οποία ο σημερινός δήμαρχος, ο κύριος Μουριάδης, μας είχε δείξει κάποιες μακέτες ότι θα γίνει έτσι η πλατεία, θα γίνει αλλιώς, όπως και η πλατεία Καπνεργάτη, θα έχει πράσινο, θα έχει... Εδώ βλέπω μόνο κάποια καρότσια μαστόρων, τα οποία είναι παρατημένα εδώ. Κάποιες μικρές παρεμβάσεις έχουν γίνει, όπως εδώ που υπήρχε ένα καφέ, ας πούμε, και το οποίο απομακρύθηκε, ξυλωμένοι τρεκέδες από τα σκουπίδια. Εκεί υπήρχαν κάποια σκαλοπάτια απέναντι, τα οποία και αυτά έχουν ξυλωθεί και έγινε, ας πούμε, ένα τύπου γκαζόν, ότι θα μπει και καλά εδώ πέρα, το οποίο βέβαια είναι γεμάτο σκουπίδια εδώ πέρα και τα λοιπά. Δεν έγινε κάτι, δηλαδή, το οποίο να πούμε ότι πήγε να γίνει μάλλον κάτι, πήγε να γίνει κάτι, έτσι. Κομμένα αγκούρια εδώ, πλαστικά, κοκακόλες, δεν ξέρω ποιος περνάει από εδώ και κάθε πότε περνάει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μια πλατεία η οποία μπορώ να πω ότι σήμερα παρουσιάζει χειρότερη εικόνα από την προηγούμενη, έτσι. Τα φωτιστικά εδώ πεσμένα στο έδαφος, για κάποιο λόγο είναι εδώ πεσμένα στο έδαφος, έτσι. Αλλά τίποτα περισσότερο. Κατά τα άλλα, μια κατάσταση η οποία μόνο κεντρική πλατεία δεν θα μπορούσε να είναι μιας πόλης τουριστικής όπως είναι η Καβάλα. Εδώ τα περιστέρια που περιμένουν και αυτά καρτερικά να περάσει κάποιος να πάρει καλαμπόκι από το περίπτερο και να τα ταΐσει. Άλλα δύο φωτιστικά, δεν ξέρω αυτά αν είναι τα LED τα φωτιστικά, τα οποία θα μπουν κάποια στιγμή ή ήταν εδώ, βάση περιπτώσει. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε μία τσάντα με κόκκινα πιπέρια, τα οποία κάποιος προφανώς πέρασε, τα ξέχασε και είναι παρατημένα εδώ. Εδώ μία μπάλα από κάποιους πιτσιρικάδες, εδώ οι κερκίδες οι οποίες είναι μέσα στη βρώμα, μια κερκίδα, εδώ ήταν σκαλοπάτια, τα θυμάστε τα κόκκινα εκείνα, μια κερκίδα η οποία είναι μέσα στη γλίτσα και στην βρώμα, όπως και τα κάτω πλακάκια, τα βλέπετε άλλωστε, είναι μέσα στη γλίτσα και στη βρώμα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία περισσότερο σε λυπεί παρά λες ότι είναι κεντρική πλατεία της Καβάλας, της τουριστικής αυτής πόλης. Δεν ξέρω πότε, εν πάση περιπτώσει, θα καλυτερεύσει αυτή η εικόνα, αν καλυτερεύσει.
αλλά αυτή τη στιγμή είναι τραγική η κατάσταση εδώ, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τα βλέπετε άλλωστε, η κάμερα είναι αδιάψευτος μάρτυρας, καλά για συντριβάνια δεν μιλάμε, εδώ είναι μια κατάσταση που είναι, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, να, όπως εκεί ας πούμε παραδείγματος χάρη, εδώ. Βλέπετε, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω ένα μεγάλο αποχωρητήριο, μια εστία μόλυσης. Θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά τα σημεία να είναι λίγο καθαρά, έτσι, να μην παρουσιάζουν αυτή την εικόνα, την απαράδεκτη εικόνα. Εδώ οι Αφίγκανοι βάζουν τη δική τους πινελιά καθημερινά, χρώμα και δυσοδεία και τίποτε άλλο. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται μέσα σε αυτό το, συντριβάνι, βλέπετε. Αλλά και αυτό τι πάει να πει, ότι επειδή υπάρχουν Αθήκανοι, Αθήκανοι υπάρχουν πολλοί παντού. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η εικόνα που υπάρχει εδώ σε εμάς, εδώ στην Καβάλα, στην κεντρική μας πλατεία. Δυστυχώς, όπου και να γυρίσουμε την κάμερα, θα δούμε σκουπίδια, ακαθαρισίες, πλαστικά, αλμίνια, κουτιά από μπύρες, τα πάντα. Αυτή είναι και η κεντρική μας πλατεία, που δεν ξέρω πότε θα δούμε να γίνεται κάτι και εδώ, πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι απογοητευτική. Μάλιστα. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ και για την πλατεία Καπνεργάτη, η οποία είναι ακόμη χειρότερη η εικόνα, άλλωστε το ξέρετε. Όλοι θα έχετε περάσει από εκεί, αλλά ακόμη χειρότερη γίνεται στα μάτια των επισκεπτών και των τουριστών και των γεροπιών. Αν δεν ήταν και εκείνο το κτίριο εκεί και το άγαλμα του Καπνεργάτη να είναι έτσι ένα, να κεντρίζει λίγο το ενδιαφέρον των ανθρώπων εδώ που επισκέπτονται την πόλη μας, τότε. Λοιπόν, το έχουμε ακούσει πολλές φορές το έργο της πλατείας Καπνεργάτη, γι' αυτό και το τονίζω και σήμερα, έτσι. Για να δούμε, επί θητείας Μουριάδη θα γίνει, αν θα γίνει, γιατί υπάρχουν και γνωστές αδυναμίες της πλειοψηφίας και της μη συνεργασίας με τις άλλες παρατάξεις και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και προηγουμένως μιλούσαμε για τις διαμαρτυρίες που έγιναν σε αρκετά σημεία της χώρας. Όσον αφορά τη μάσκα, τώρα βρήκαμε καινούργια μόδα μετά διαμαρτυρίες που είχαμε παλαιότερα για άλλα θέματα. Τώρα έχουμε για τη μάσκα. Άρχισαν να γίνονται κινήματα και να βγαίνουν στους δρόμους γονείς και να διαμαρτύρονται για τη μάσκα. Έτσι λοιπόν, οι συνάδελφοι στο τομέα των ειδήσεων κάναν ένα συνολικό ρεπορτάζ από όλη την περιφέρεια και νομίζω ότι έχει έτσι τη δική του αξία να πάμε να το παρακολουθήσουμε. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην κεντρική πλατεία Καβάλας για να διαμαρτυρηθεί για τη χρήση της μάσκας στα σχολεία. Οι γονείς, όπως δηλώνουν, δεν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο με τη μάσκα, ενώ πολλοί εξ αυτών αμφισβητούν και την ύπαρξη του κορονοϊού. Γιατί δεν μας αρέσει. Γιατί δεν μας αρέσει να το επιβάλλουν. Μας το επιβάλλουν. Πώς θα προστατευτούμε από τον κορονοϊό? Ορίστε. Πώς θα προστατευτούμε από τον κορονοϊό? Ο κορονοϊός, εγώ πιστεύω, είναι μια μούφα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Να λέμε όχι, βέβαια. Γιατί τώρα παιδιά είναι εδώ πέρα, οι μεγάλοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, τα μικρά, τα παιδιά θα τα απεξέλθουν. Δεν προστατεύει αρκετά, δεν υπάρχει λόγος να τα φοράνε τα παιδιά στο σχολείο. Περισσότερα προβλήματα να δημιουργήσει, ειδικά αυτά τα μικρά παιδιά δεν ξέρουν, εδώ μεγάλους βλέπεις δεν κάνουν σωστή χρήση, όσο μικρά παιδιά. Γιατί πρώτον δεν προστατεύουν τα παιδιά μας, αντιφέτως θα τα κάνουν χειρότερα, πιστεύω. Γι' αυτό και έχουμε και τα πανιά μας και λέμε ότι φήμωτρα δεν τα θέλουμε. Οι επιστήμονες όμως λένε ότι είναι για καλό και ότι έτσι θα αποκλειστεί διασπορά του ιού στα σχολεία. Γιατί υπάρχει ιός? Υπάρχει? Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αν υπήρχε δεν θα ήμασταν όλοι εδώ τώρα, νομίζω. Εννοείται, χωρίς μάσκες τα παιδιά μας. Γιατί είναι πολύ μικρά τα παιδιά, δεν θα αντέξουν 7 ώρες να είναι με μάσκα και είναι κρίμα.
Ότι υπάρχει ιός υπάρχει, αλλά εντάξει, όσο μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας, αλλά με μάσκα δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Ο ιός είναι αυτός που είχαμε πάντα. Με μάσκα θα γίνει χειρότερα τα παιδιά. Εσείς ως μητέρα τι θα θέλατε να κάνουν τα παιδιά σας στο σχολείο σε αυτή την κατάσταση? Να πλένουν τα χεράκια, να προστατεύουν τον εαυτό τους, να ακούν ό,τι λένε οι δασκάλοι, αλλά όχι μάσκα. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω, στη Ρωσία 1η Σεπτέμβρη πήγανε 17 εκατομμύρια πρωτάκια στη τάξη, χωρίς μάσκες. Ρώσοι δεν αγαπάνε τα παιδιά τους ή είναι χαζοί, δεν έχουν καλή ιατρική. Αυτό μόνο έχω να σας πω. Εκεί τι μέτρα λάβανε? Εκεί απλά πλήσιμο χεριών, σε κάθε τάξη υπάρχει μια συσκευή για απολύμανση χεριών. Αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι κάτι πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά. Τι άλλο να πω, το φοράω στη δουλειά και έχω πάθει τα 1002. Δηλαδή να το φορέσει και το παιδί μου, το θεωρώ πολύ υπερβολικό. Ένα και... μωρό. Και πώς θα προστατευτούν τα παιδάκια στο σχολείο? Γιατί εσύ πιστεύεις σε όλο αυτό? Μια ίωση είναι. Όπως είναι όλες οι άλλες ιώσεις, είναι και αυτό. Οι νεκροί, ποιο νεκροί? Το 103 χρονών και πέθανε από κορονοϊό. Το 89. Το 93 χρονών. Συγγνώμη, το κορονοϊό περιμένανε. Καταλαβαίνω πανδημία τι είναι. Και ή... να μην πάνε τα παιδιά καθόλου στο σχολείο. Εγώ σκέφτομαι να μην στείλω καθόλου στο σχολείο, γιατί θέλω να προστατεύω το παιδί μου. Δηλαδή, να προστατεύω από την πανδημία, να πούμε έτσι. Ή ας πάνε χωρίς μάσκες και να κάτσουν τα παιδιά στο σχολείο. Αλλιώς θα την κρατήσω στο σπίτι. Αυτό θέλω. Λέμε όχι στη χρήση μάσκα γενικώς. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε μάσκα. Ποιος είναι ο κορονοϊός? Έχετε δει κάτι που δεν έχω δει κάτι εγώ? Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκε και η υποστολή της σημαίας. Το συγκεντρωμένο πλήθος χειροκρότησε το στρατό και είπε μαζί του τον εθνικό ύμνο. Ενώ στη συνέχεια κάποιες μητέρες τοποθετήθηκαν σχετικά με τους λόγους που δεν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο με μάσκα. Είμαστε όλοι κατά των μέτρων. Η γνώμη μας είναι ότι εφόσον λένε ότι υπάρχει κάποια πανδημία και αυτός ο ιός είναι θανατηφόρος, προτιμούμε να μην ανοίξουν τα σχολεία, γιατί τα μέτρα που έχουν ζητήσει δεν μπορούν να τηρηθούν από μικρά παιδιά. Έχω και εγώ μικρά παιδιά, τους βλέπω ότι δεν μπορούν να τηρήσουν άλλες οδηγίες, να το πω έτσι, και σίγουρα δεν θα είναι ασφαλής η χρήση της μάσκας από αυτά. Ο κοινός λόγος που είμαστε όλοι εδώ σήμερα είναι τα παιδιά μας και κυρίως τα παράδεκτα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για αυτά. Μέτρα μέρος των οποίων προσπαθεί να τους επιβάλλει, απειλώντας μάλιστα ότι δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο χωρίς μάσκα και άλλα τέτοια. Και επειδή έχω μιλήσει, πιστέψαμε με πάρα πολλούς γονείς την τελευταία εβδομάδα, θα ήθελα να σας πω τους προβληματισμούς μου, που πιστεύω ότι στην πλειοψηφία είναι κοινοί. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από το θέμα μάσκα προστασίας, σε εισαγωγικά. Δεν θα αναφερθώ στο αν προστατεύει και ποιους προστατεύει, αλλά στον τρόπο χρήσης. Είναι δυνατόν ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου να φορέσει σωστά τη μάσκα προστασίας? Να μην την ακουμπήσει καθόλου με τα χέρια του? Τα μεγαλύτερα παιδιά θα τη φοράνε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά στα διαλύματα όχι. Τι λογική είναι τώρα αυτή? Στο διάλειμμα τα ίδια παιδιά δεν θα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, αλλά και με άλλα παιδιά. Στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Στο διάλειμμα ο ιός μπαίνει σε αναστολή? Η ίδια διαμαρτυρία όμως και στις υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλεξανδρούπολη,
Αλεξανδρούπολη, Σέρες και Κομοτηνή δίνουν το δικό τους μήνυμα και ξεκαθαρίζουν ότι έχουν σοβαρές ενστάσεις όσον αφορά την υποχρεωτική χρήση μάσκας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Να λένε οι ιερείς μέσα στους ναούς, δεν φοράς μάσκα, παίρνα έξω. Από πού το βγάζεις παππούλι μου, μέσα από το ναό του Θεού, τον λες να βγει έξω. Και αν αυτός γυρίσει και σου πει να χαίρεσαι την Ορθοδοξία σου και την Εκκλησία σου, εγώ φεύγω και πάει σε αίρεση. Και που εισηγούνται τη μάσκα στα σχολεία και βγαίνουν στη τηλεόραση κουνώντας μας το δάχτυλο, τα τηρούν όλα αυτά. Έχουμε δει τη δυσφορία τους σε αυτά τα 10 λεπτά που βγαίνουν να μιλήσουν και πώς κακομεταχειρίζονται τη μάσκα. Στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν επιθυμούμε τη μάσκα, δεν θέλουμε καμία φήμωση στα παιδιά μας και να ζήσουν ελεύθερα όπως πρέπει να ζήσουν όλα τα παιδιά. Δεν θέλουμε να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα υγείας, εκτός αν μας το υπογράψουν το χαρτί. Ειλικρινά είμαι πολύ προβληματισμένος όταν ακούω, ας πούμε, δηλώσεις του τύπου «Ποιος ιός, υπάρχει ιός?» Δεν νομίζω. Αν υπάρχει, λέει, αν υπήρχε, λέει, δεν θα ήμασταν εδώ. Ναι. Τι να πω. Τα είπαμε και χτες. Και όλοι αυτοί οι νεκροί από τι? Και όλα αυτά τα προβλήματα που νοσηλεύονται 40 τόσοι είναι μόνο σε εμάς στην εντατική από τι? Από άλλα νοσήματα. Ποιος είναι, λέει, ο κορονοϊός, λέει ο άλλος ο κύριος. Δεν ξέρω. Δηλαδή, οι χιλιάδες θάνατοι σε τόσα κράτη, στην Αμερική, στο Μεξικό, στην Ινδία, στην Αργεντινή, στην Ρωσία, στην... όλα αυτά, από τι? Δεν θέλω να ανοίξω περαιτέρω κουβέντα. Και όπως είπα και χτες, όλοι, μα όλοι, κυβερνήσεις, επιστήμονες, το ένα, το άλλο, βασιλείς, κλητήρες και δεν ξέρω τι άλλο, όλοι αυτοί συνονοημένοι, όλοι αυτοί έχουν άδικο και έχουν δίκιο, ας πούμε, κάποιες χιλιάδες άνθρωποι από τα 7,5 δισεκατομμύρια της γης που έχουν δίκιο και όλοι οι άλλοι έχουν άδικο. Δεν ξέρω. Τι λέτε? Πάμε σε διαφημίσεις. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι πανεύκολο, πάρα πολύ εύκολο, να βρεθείς μπλεγμένος και αν δεν μπορέσεις να αποδείξεις την αθωότητά σου, να βρεθείς και καταδικασμένος. Και τι εννοώ με αυτό, γιατί διαβάζω εδώ μια είδηση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ εύκολο κάποιος να σε κατηγορήσει για το οτιδήποτε, να πάει να κάνει μια μήνυση στην αστυνομία και να πει ότι, ξέρεις κάτι, τώρα εγώ που τελειώνω εδώ την εκπομπή, φεύγω, παίρνω το σασέρ, είμαι στον πέμπτο όροφο, μπαίνει μαζί μου και μια κοπέλα μέσα και για κάποιο λόγο, πώς είδαμε προηγουμένως, ακούσαμε το ειδικό φρουρό, ο οποίος πήγε μαζί με συνεργό του και ζήτησε 40.000 από τον επιχειρηματία
για να μην του πετάξει κανένα πακέτο με ναρκωτικά μέσα και τον συλλάβωνε κτλ. Και αναγκάστηκε και τα έδωσε. Ε? Βρέθηκε λοιπόν μπλεγμένος. Στο ασανσέρ λοιπόν μέσα για κάποιο λόγο, γιατί δεν με γουστάρει, γιατί δεν με χωνεύει, γιατί ξέρω, κάποια στιγμή ήρθαμε σε αντιπαράθεση, γιατί. Κάνει μια έτσι τα μανίκια του πουκαμίσου που φοράει, κάνει μια έτσι τα κουμπιά φοράει, τραβάει και δύο νυχές πάνω στο δέρμα και παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία και λέει ότι ο Άγγελος ο Τζέλιος, την ώρα που ήμασταν μέσα στο σέρα, αποπειράθηκε να με βιάσει. Η αστυνομία οφείλει, σύμφωνα με το νόμο, να σου περάσει χειροπέδες και να σε πάει σηκωτό και να σε κλείσει στο κρατητήριο μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Μέχρι να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, αν το αποδείξεις, περνάς μια απίστευτη ταλαιπωρία. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι μπορεί κάποια στιγμή να το αποδείξεις. Έλα όμως που μετά από αυτό θα μείνουν κάποια σταγονίδια σε κάποια αρρωστημένα μυαλά που θα λένε «Έλα ρε, το έκανε, έλα ρε, το αυτό, μην κοιτάς τώρα από αθουδιά, έλα ρε, το αυτό». Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και αυτό το λέω πάνω σε αυτό που διαβάζω εδώ, γιατί συνέβη και μια άλλη φορά που κάλυπτα ένα ρεπορτάζ για έναν γυμνασιάρχη, νομίζω στη Δράμα, αν θυμάμαι καλά. Εκπαιδευτικός λοιπόν, δάσκαλος αγγλικών, κάθισε στο εδόλιο του Τριμελές Πλημελιωδικίου Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία μαθήτριας, ότι την θόπευσε στο στήθος εν ώρα μαθήματος. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας εις βάρος ανηλίκης που δεν ξεπέρασε το 12ο έτος της ηλικίας της κτλ. Το περιστατικό είχε καταγγελθεί το Σεπτέμβριο του 2014 σε Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Ο δάσκαλος είχε αθωωωθεί δύο φορές από το πλημελιωδικείο, αλλά κατά των αθωωτικών αποφάσεων ασκήθηκαν ισάριθμες εφέσεις, η πρώτη από τον εισαγγελέα εφετών και η δεύτερη από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εντάξει. Και κάθισε για τρίτη φορά. Ώσπου μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη που λένε. Δικάστηκε λοιπόν σε 12μηνη ποινή με τριετή αναστολή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 9χρονη τότε μαθήτρια της τρίτης δημοτικού εκμυστηρεύτηκε αρχικά το τι είχε συμβεί σε δύο συμμαθήτριές της και συνέχεια στους οικείους της, στους γονείς της δηλαδή. Και έτσι το περιστατικό καταγγέλθηκε κτλ. Ωστόσο, στην υπολογία του, ο κατηγορούμενος ανήθηκε την πράξη και απέδωσε το περιεχόμενο της καταγγελίας σε μυθοπλασία. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω και σας λέω περισσότερα κτλ. Είχε απαλλαχτεί και από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ο δάσκαλος. Αλλά τελικά καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή. Λοιπόν. Είναι πολύ εύκολο να μπλέξει κανείς. Θυμάμαι, ξέρετε, έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και πολλές φορές είναι κάποιοι δάσκαλοι ή διευθυντές ή δεν ξέρω τι που τους χτυπάει την πόρτα μία μαθήτρια, αλλά πολλοί διευθυντές ή δάσκαλοι έχουν απαγορέψει να είναι μόνοι τους με την μαθήτρια μέσα στο γραφείο. Κάθε φορά φροντίζουν να είναι ένας ακόμα, δύο ακόμα, ξέρω εγώ, για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Γιατί είναι πολύ εύκολο, ξέρετε. Λίγο να σου βάλει τους κακούς βαθμούς, λίγο το ένα. Δεν λέω ότι το κάνουν κατά κόρον, προς Θεού. Απλά όμως θυμάμαι την περίπτωση του γυμνασιάρχη στη Δράμα, τότε που είχε καθίσει στο εδόλιο ο κατηγορούμενος και είχε πει πάλι για θοπία. Την είχε πιάσει από τον νόμο, από ό,τι είχε πει τότε και αθώθηκε στο εφετείο. Από τον νόμο και έτσι όπως άφησε το χέρι του, ακούμπησε στο στήθος της κοπέλας, η οποία ήταν και ιδιαίτερα αναπτυγμένη και τον κατήγγειλε, υπήρχε βέβαια λόγος, τον κατήγγειλε για θοπία. Όταν τα πράγματα ήρθανε, φτάσανε στο ακροατήριο,
Διαπιστώθηκε ότι η κοπελίτσα αυτή, η οποία ήταν ανήλικη, είχε φύγει και από το σπίτι της με ένα φαντάρο και την έψαχναν οι γονείς της. Δηλαδή είχε δραστηριότητα τέτοια, ας πούμε, που θα μπορούσε να σκηνοθετήσει και μία μυθοπλασία στο μυαλό της. Είναι δύσκολο, ξέρετε, για κάποιες δουλειές. Το τι μπορεί να, πού μπορεί να βρεθείς ξαφνικά, ένας αστυνομικός, ας πούμε, δεν σε γουστάρει, δεν σε χωνεύει, δεν σε γετονεύεις για τον νέο. Είναι πανεύκολο να σταματήσει, να σου κάνει έλεγχο στο αυτοκίνητο και να σου φυτέψει κανένα σακουλάκι μέσα με κάναβι ή με ναρκωτικά για να έρθουν να σε συλλάβουν. Άντε μετά εσύ να αποδείξει ότι δεν ήταν δικά σου. Καταλαβαίνετε. Δεν λέω ότι θα το κάνει σονικά ή δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι λέει εδώ. Α, τα 2.11 αυτά τα που σε παίρνουν και σε ενημερώνουν από τις τράπεζες. Πάμε τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που προείπαμε. Έχει να κάνει όμως με την κουλτούρα μας, με την καθημερινότητά μας, με τις ενέργειες των ανθρώπων που δυστυχώς πολλές φορές βάζουμε, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας καταστρέφοντας το περιβάλλον. Πάμε να το δούμε. Και αν νομίζετε ότι σε ένα σημείο επικρατεί αυτή η εικόνα, υπάρχουν και χειρότερα. Για του λόγου του αληθές. Πριν από την πινακίδα που είναι για την Κύπρο. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Μέσα στα ξερά χόρτα, κατάξερα είναι τα πάντα. Αυτό είναι μία σπίθα από αυτό που μπορεί να συμβεί. Το απεύχομαι, το απευχόμαστε όλοι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Κοιτάξτε. Κανείς δεν συγκινείται να έρθει να καθαρίσει αυτή την περιοχή. Το που ανήκει λίγο με νοιάζει. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Δεν τελειώσαμε. Έχει εδώ να σας δείξω πράγμα. Οχο. Έχει γεμίσει το δάσος από σκουπίδι. Εδώ. Όσοι σταματάνε, εδώ κοιτάξτε τι γίνεται από γόπες, ρε παιδιά. Τα όλα είναι τσιγάρα που καπνίσανε κάποιοι. Ένα να μην έχει σβήσει καλά. Ένα να πάει εδώ στα χόρτα και στα αυτά. Τέλος. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Κοιτάξτε. Τι λέτε για όλες αυτές τις εικόνες που σας δίνουμε έτσι μέσα από την κάμερα της εκπομπής. Κοιτάξτε εδώ. Πω, 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 πω. Εδώ είναι το κάτι άλλο. Εδώ είναι το κάτι άλλο. Έχει να πει κανείς τίποτα. Νομίζω. Έχει και λίγα μέσα στο καλάθι βέβαια. Αλλά όσο συνεχίζουμε τόσο η κατάσταση συνεχίζει και αυτή να είναι ίδια. Κοιτάξτε. Μέχρι εκεί κάτω. Εδώ κοιτάξτε. Ο κακός χαμός. Από σκουπίδι. Όποιος τρώει εδώ, αράζει εδώ πέρα, τα πετάει και όπου πάνε. Μη μου πείτε. Εδώ, στο πουρνάρι από κάτω. Εδώ ξέρετε, το πουρνάρι είναι τσαφ να κάνει τέλος. Πάμε για άλλα. Λοιπόν, εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ. Και κανείς, μα κανείς όμως, σου λέει, έλα μωρά, μου πάρει μια φωτιά, θα κάνουν στη φωτιά. Κοιτάξτε εδώ, γόπες από τσιγάρα, ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, γόπες από τσιγάρα. Όλα αυτά είναι από όλους αυτούς που σταματάνε εδώ πέρα για να δούνε την καβάλα που έρχονται πρώτη φορά. Λοιπόν, Παναγία μου. Χαμός. Χαμός. Τι ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση εδώ. Αυτός εδώ. Σταματάμε. Διαβάζουμε εδώ και στα ελληνικά και στα αγγλικά, στα βουλγάρικα. Λοιπόν, ιστορία της καβάλας αρχίζει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, αλλά η βρωμιά της καβάλας δεν ξέρω από πού αρχίζει. Τέτοιες εικόνες
Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές. Θα δείτε ένα ακόμη σχετικό βίντεο και με αυτό θα κλείσουμε. Είναι λυπηρό γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τι καλό θα ήταν όλοι αυτοί οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί, οι προασκοποί, το ξέρω ποιος άλλος, ό,τι έχει να κάνει με και εθελοντές να κάνουν ομάδες, να υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή η πρωτοβουλία, γιατί έχω δει κάποιες φορές γίνονται κάποια τέτοια, κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες παίρνονται, αλλά πηγαίνουν στις παραλίες και, ξέρετε, έχουν από μια σακούλα και μαζεύουν κάτι σπιρτόξυλα, κάτι φτερά, κάτι χαρτάκια. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Μακάρι να δραστηριοποιηθούν κάποιοι, ας πούμε, από τους συλλόγους και μια Κυριακή έτσι, πηγαίνοντας ένα περίπατο, πίνοντας τον καφέ τους κάτω από τα πεύκα μέσα στο δάσος, να μπορέσουν να καθαρίσουν αυτά τα σημεία, αφού δεν μπορούν οι αρμόδιοι να δώσουν εντολή του Δήμου, της Αντιπεριφέρειας, τους εργαζόμενους, σε όποιους τέλος πάντων, να καθαρίσουν και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, να μην υπάρξει καμιά πυρκαγιά και είπαμε, τρεχάτε ποδαράκια μου μετά. Λοιπόν, πόσο καλό θα ήταν να γίνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά δεν το βλέπαμε, δεν το βλέπουμε μέχρι τώρα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πολύ ελαχίστων όμως, δεν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το δεύτερο το ρεπορτάζ. Κι αν κάποιοι νομίζετε ότι τελειώσαμε με αυτά, πλανά σε πλάνη νυχτρά, διότι σε όποιο σημείο πάρκινγκ και να σταματήσεις, η εικόνα που υπάρχει είναι είτε λίγο χειρότερη, είτε λίγο καλύτερη από αυτή που σας δείχνουμε. Εδώ, ας πούμε, το μπουκάλι της μπύρας, άνετα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εδώ στο δάσος που βρισκόμαστε. Εντάξει, εδώ, από σκουπιδάκια, δεν νομίζω ότι σας αφήνω παραπονούμενους. Εντάξει, κοιτάξτε εκεί κάτω τι γίνεται. Βλέπετε. Μέχρι κουβάδες έχει. Τελάρα. Τα τελάρα που βρέθηκαν εδώ, ποιος τα πέταξε εδώ. Θεός και ψυχή του. Σου λέει από μένα να φύγουνε και δεν πάνε πάνω που θέλουνε. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ. Κακός χαμός. Τι ωραίες εικόνες, ρε παιδιά. Κάποιος που σταματάει εδώ, τα βλέπει όλα αυτά. Σου λέει πω πω. Μπράβο. Μπράβο τους ανθρώπους. Καθαρίζουνε τα πάντα. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ μέσα. Μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπουκάλι πάλι. Εδώ κοιτάξτε. Αυτό το μπουκάλι κοιτάξτε. Είναι τόσο επικίνδυνο που συγκεντρώνει τις ακτίνες του ήλιου, που μπορεί να προκαλέσει πραγματική συμφορά. Πάμε και παρακάτω. Πάμε και παρακάτω, μην αγχώνεστε. Θα σας δείξω κι άλλα. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ. Τι γίνεται από πλαστικό μπουκάλι. Από νάιλον, από καλά εκεί μέσα, εντάξει, γεμάτο, παντού, δεν υπάρχει εδώ, εδώ έρχονται τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και παρκάρουνε, θα σας τα δείξω τώρα, αφού δούμε λίγο ακόμα πιο πέρα τι γίνεται, δεν θα μπορούσε να γίνει, να υπάρξει μια πρωτοβουλία, έστω από τους οδηγούς εδώ που παρκάρουνε. Να βάλουν λίγο τα γαντάκια τους εδώ και να καθαρίσουν, γιατί όχι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Οι ίδιοι χρησιμοποιούν το πάρκινγκ εδώ της περιοχής. Κοιτάξτε εδώ κάτω τι γίνεται. Μη μου πείτε. Ωραία. Βρε, τι σας έχω σήμερα, δηλαδή τέτοιες εικόνες. Πού να τις δει κανείς. Μόνο στην εκπομπή. Στο πρώτο θέμα. Θα τις δει. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Έχουμε κι άλλα, μην βιάζεστε. Βιάζεστε ακόμη χειρότερα. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ μπορεί να μαζέψει κανείς δύο φορτηγά σκουπίδια.
το πλαστικό αυτό, τη μεγαλύτερη καταστροφή του. Μάλιστα, αυτά είναι. Αυτά είναι και δεν τελειώνουν εδώ, πιστέψτε με. Είναι τόσα πολλά σημεία που δυστυχώς αυτά είναι που καταστρέφουν το περιβάλλον. Αυτά όλα. Και άντε τα χαρτιά, λες, okay, με τις βροχές, με το ένα, με το άλλο, κάποια στιγμή θα λιωθούν, θα λιώσουν. Αλλά όλα τα πλαστικά και τα αλουμίνια και τα άλλα υλικά που πετάνε σε κάθε σημείο, σε κάθε περιοχή και ειδικότερα μέσα στο δάσος, άντε, καλύτερα τα πετάξεις, που λέω λόγο, στην άκρη του δρόμου, κάποιος θα βρεθεί εκεί να τα μαζέψει, ξέρω εγώ, ο Δήμος, ο ένας, ο άλλος, παρά να πηγαίνεις να τα πετάσεις εκεί μέσα, στο δάσος κάτω από τις ρίζες των δέντρων, των πεύκων, και να αλοχεύει και ο κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά και να καταστρέφεται το περιβάλλον. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτό το πράγμα. Αμαρτία. Μεγάλη. Και βέβαια η ακόμη χειρότερη κατάσταση για το περιβάλλον είναι στη θάλασσα. Εκείνα που καταλήγουν στη θάλασσα, που σας έχω καινούρια ρεπορτάζ ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, να δείτε τι γίνεται ανάμεσα στα μπλόκια, τι πετάνε εκεί μέσα, θα μείνετε ευρόντιτοι. Θα μου πεις, πρώτη φορά το βλέπεις αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην το βλέπω πρώτη φορά, αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Εδώ τώρα μας κάνει εντύπωση που αντιδρούμε για τις μάσκες. Εδώ τώρα υπάρχουν άνθρωποι που καταστρέφουν τον ίδιο τον εαυτό τώρα. Οι μάσκες δεν θα υπάρχει που θα αντιδράσουν και θα κάνουν. Λοιπόν, τέλος η παράνομη είσοδος οχημάτων στη συνοικία του Αγίου Νικολάου, λέει εδώ ένα δημοσίευμα. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου του Καβάλας τοποθέτησε ειδικά τυσσόμενα κολονάκια. Θα επιτρέπεται μόνο η τροφοδοσία των καταστημάτων συγκεκριμένα ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρα. Να το δω. Πεζόδρομοι, πόσα χρόνια είναι που έχουν γίνει. Βλέπετε εσείς να ισχύει κάτι τέτοιο. Μπαίνουν, βγαίνουν, μπάτε, σκύλια, λέστε. Έχει μειωθεί λίγο, η αλήθεια είναι, το πρόβλημα. Αλλά κατά τα άλλα, χαμός. Και από μηχανάκια, και από αυτοκίνητα, και από ξέρω εγώ. Και... ναι. Οπότε, να το δω στην πράξη. Εντυπαλάμη και ουτοβοήσομεν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και σήμερα, αυτά ήταν τα θέματα μας και για σήμερα, θετικά ή αρνητικά, τι να σας πω, σίγουρα τα περισσότερα είναι, άλλωστε έχουμε πει ότι κακή είδηση είναι αυτή που έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, δυστυχώς, όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, αλλά... και καλές ειδήσεις, ποιες ρε παιδιά οι καλές ειδήσεις, πείτε μου εσείς, αν έχετε καλές ειδήσεις, πείτε μου να τις ξέρω κι εγώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα δεν μπορούσαμε να είχαμε την επικοινωνία που έχουμε στον αέρα, καθημερινά, δυστυχώς, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή πάλι, με τα τηλέφωνα. Συνεπώς, ούτε μπορούσαμε να βγάλουμε κάποιον στον αέρα από αυτούς όλους που βγάζουν κατά καιρούς να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις, ούτε κι εσείς να πάρετε τηλέφωνο, ούτε κι εμείς να πάρουμε τηλέφωνο, οπότε η εκπομπή διαφοροποιήθηκε κάπως αλλιώς, με περισσότερα βίντεο. Θα επαναρθώσουμε. Αύριο, πρώτο Θεός, θα προσπαθήσουμε για να επαναρθώσουμε. Δεν είναι στο χέρι μας. Γιατί αν ήταν στο χέρι μας, δεν θα είχαμε ούτε αυτή τη διακοπή τη σημερινή. Αλλά ελπίζω αύριο τα πράγματα να είναι καλύτερα, να μην είναι ανάδρομος ο Ερμής που λέμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. 8 του Σεπτέμβρη πια. Μεγάλη γιορτή της Παναγίας μας, γέννηση της Παναγίας.
Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ακούω για πάρα πολλούς ανθρώπους, φίλους και μη, και κανείς δεν ξέρει τι κουβαλάει στη δική του πλάτη. Πιστέψτε με, κανείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, 9 του μήνα. Είναι αυτό που λένε, 9 έχει ο μήνας, αύριο είναι 9. Λοιπόν, θα σας περιμένω και πάλι εδώ στις 10. Να είστε καλά, γεια σας.